Με τα πόδια, λες, να πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου δεν είναι μεγάλη απόσταση, νομίζω πως ναι. Νομίζω ο πρόεδρος θα συνοδεύσει μέχρι εκεί, μέχρι την Εξώπορδα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια η Άγγελα Μέρκελ θα κατευθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συνδεθούμε και εμείς και με το Μέγαρο Μαξίμου να δούμε αν θα υπάρχουν συναρχικές ζωντανές δηλώσεις εκεί στους καναπέδες, πώς το λέμε, οι πιο χαλαρές δηλώσεις στην αρχή. Πολλές φορές όμως και αυτές οι χαλαρές δηλώσεις έχουν τα μηνύματά τους. Νοήματος. Λοιπόν, θα πάμε εκεί. Θέλετε να το κρατήσουμε ή να τελειώσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Τζεδάκη για να έχουμε μετά το χρόνο? Το λέω έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε τις συνεννοήσεις μας. Νομίζω κανονικά μένουμε να εδώ λοιπόν, γιατί ωραία. Βλέπουμε και την απαχώρηση όλης της αποστολής μόνη της. Ναι. Η κυρία Μέρκελ, ενώ χωρίς τη συνοδεία της κυρίας Σακελλοπούλου, ναι, που έλεγες. Με τα πόδια, κλειστή ήταν προφανώς εκεί και η Βασιλέως Γεωργίου και η Ρόδου Αττικού. Για τελευταία φορά ο καγκελάριος θα κάνει αυτή την διαδρομή. Η Άγγελα Μέρκελ πρώτη φορά την είχε κάνει πριν από 2007 ή 2008. Θα το δούμε σε λίγο. Έχω δημάσει και το σχετικό βίντεο για να υποδεχτεί ο τότε πρωθυπουργός. Στο βάθος του πρωθυπουργού που την περιμένει, πάνω στα σκαλοπάτια, στην είσοδο. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια όπως βλέπετε και εσείς κυρίες και κύριοι. Τέλος. Εδώ βέβαια. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, χάνουμε εντάξει, λίγο το πλάνο, φάσαμε, θα το βρούμε. Λίγο, θα το βρούμε. Να μείνουμε λίγο και αν μπορούμε για να δούμε ξανά το πλάνο της, αν μπορούμε να έχουμε το πλάνο της εισόδου, εδώ είμαστε. Στα γερμανικά, έτσι, πώς θα. Δεν ξέρω τι άκουσα, ναι, νομίζω ότι είναι και στα γερμανικά. Δεν ακούμε. Κρίμα. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά και τα γερμανικά. Όποιος ξέρει γερμανικά, κάτι θα πιάσει. Κάτι γνωρίζει και ο πρωθυπουργός. Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό μιλάνε στα γερμανικά.